Λοιπόν, fake taxi. Fake taxi. Πάμε προς τα πίσω και κάνουμε αριστερά. Δεύτερος γύρος σούπερ μάρκετ για νερά. Ναι, ναι, θα τρώγα η αλήθεια είναι, καμιά μπανάνα. Να δούμε τι λέει από τιμές. 129 λίρες μπανάνες. Μάλλον ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινα στην Τουρκία. Ορίστε, 22 λίρες. Όλο και η πορτοκαλαδάρα. Αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική κατάσταση εδώ πέρα. Φαίνονται λίγο ακριβά τα πράγματα. Ας πούμε τα λάδια. Πόσο έχουν τα λάδια εδώ πέρα. 324 λίρες. Πολύ κονσέρβα. Πάρα πολύ κονσέρβα. Οικονομική. Πάντως από προϊόντα δεν τα λες φθηνά. Ορίστε, παιδική χυμή. 12 λίρες. Πόσο έχει. Ένα και. Α, φθηνά είναι, όχι, 1,70 το λάβα, κύριε. Good price, good price. Τσίμπα, ένα. Πάρα αυτό 25. Όχι, μα, πώς θα το πιούμε. Θα πάω ποτήρι, έχει το ντομάτο ποτήρι. 80 λεπτά το έχει αυτό. Πάρτο. Το είδε, είδε στον Εβραίο. Πάρτο. 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 80 λεπτά, πάρτο. Λοιπόν, αυτό τι είναι, λίτρου. Για μένα, για τον δρόμο, ρε. Θέλω να πιω ένα νεράκι στον δρόμο, θα κάνω. Το καλύτερο πράγμα. Το καλύτερο πράγμα είναι να παίρνεις από σούπερ μάρκετ. Δεν είναι γυφτιά, είναι πάρα πολύ καλό και πολύ οικονομικό. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κανένα φρούτο, ναι. Κιουψίκι. Δεν καταλαβαίνω λέξη από τι λένε. Λέξη. Τι φρουτάκι θα πάρουμε, τι φρουτάκι. Τι είναι. Δεν τα κρυβάρε, θα έχουν 69 λεπτά. Δεν θα πάθεις κάτι. Αυτά έχουν 39, αυτά θα πάρω. Θα πάρω αυτά. Αν και θα μας τα χτυπήσουν 69, να ξέρεις. Γιατί όχι. Ω, καλά είσαι. Καλά είναι αυτά. Ναι. Πάρω και μπανάνες. Τσίμπα και μπανάνες. Μαργαρίτα, να πάρω τίποτα για το σπίτι, λέγει, είναι πιο φθηνά από εδώ. Περπατάμε μετά από αυτό το φαγητό, ο Θεός να το κάνει. Πηγαίνουμε για το μπλε τζαμί. Λοιπόν, το μέρος αντικειμενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να είμαστε στην Ομόνοια της Κωνσταντινούπολης, από την Άνε. Κάνας Έλληνας θα ήταν αυτός. Λοιπόν, έχει φοβερά κτίρια. Όλα φωτίζονται, είμαστε σε φουλ τουριστική φάση. Όπα ρε! Αυτό που κάνει με τα κόλπα ρε. Είναι αυτό που σου κάνει... Πάμε λίγο πριν. Πάμε στο γύρο να το έχουμε πανίσει. Πόσα ATM μέτρησε η σειρά. 4 και άλλα 6. Λοιπόν, έχει παντού γλυκατζίδικα, έχει παντού φαγητά. Μπορείς να κάνεις, να φας ό,τι ώρα θες, αλήθεια, ό,τι θες. Λέει. Αλήθεια λέω. Από εδώ τι παίζει. Κάτι εφημερικό. Θέλω να πάμε. Πάμε, τι έχουμε να χάσουμε. Let's get lost. Let's get lost in Istanbul. Λοιπόν, ο δρόμος είναι μέσα στις γραμμές του τραμ. Έλα ρε γλυκατζίδικα. Έλα ρε γλυκατζίδικα τελείωτα. Ωραία τουριστικά, full. Full τουριστικά. Full τουριστικά. Πάμε να δούμε τους τουριστικούς δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Αγοράζεις πραγματικά ό,τι θέλεις. Ό,τι μαϊμού πιθήκη θέλεις, εδώ θα το βρεις. Όλα τουριστικά. Εντάξει, μου θυμίζει μοναστηράκι. Πιο πολύ σε νησί μου φέρνει. Thank you, you have already eaten. You have a drink only? Only drink? Maybe later, maybe later. Wine? Maybe later, yes. This one? This one, yeah. Okay, maybe later. Thank you so much. Εδώ γενικά είναι ακριβά. Δηλαδή τώρα κοντά 3-4 ευρώ, 3 ευρώ ένα μαγνητάκι, ας πούμε. Όχι ρε φίλε, εντάξει. 300 λίρες ένα μαγνητάκι. Και όταν βλέπεις κράχτες, φεύγεις μακριά. Ντονέρ, ντονέρ. Οπ, είδες όμως το αδέσποτο. Το αδέσποτο έχει τα μπελίτσα στο αυτί του. Πού είσαι ρε. Αγάπη μου είσαι. Μάλλον εδώ πέρα τα αδέσποτα είναι τσιπαρισμένα. Δεν θα το κάνω σε άλλη γλώσσα. Δεν ξέρω. Λες να καταλαβαίνει. Τα πιο κυριλέ εστιατόρια. Φουλ τουριστικά και αυτά εννοείται. Πιο κυριλέ. Οπ και άρπα μέσα. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Πού σε έχω φέρει ρε παιδί μου. Πού σε έχω φέρει. Λοιπόν, επόμενη στάση θα είναι το μπλε τζαμί. Και από εκεί θα πάμε λίγο Αγία Σοφιά να δούμε πώς είναι βράδυ. Δεν μας πατήσουνε. Δεν έχει κίνηση αυτήν την ώρα. Νομίζω ότι είναι καλά. Έχει. Ο καιρός αύριο θα είναι κάκιστος, είμαι σίγουρος. Παρ' όλα αυτά είναι μια απολαυστική νύχτα, μια ιδανική θερμοκρασία για να κόψουμε βόλτα. Τα λέμε στο μπλε τζαμί. Αγία Σοφία ή Σουλτάν Αχμέτ τζαμί.
Πάμε για Σοφία, εντάξει. Πάμε, θες πρώτα για Σοφία. Άντε, πάμε. Εδώ είμαστε. Καράφλα μου τραβάζε έξω από την Αγία Σοφιά. Είναι επιβλητικό. Είναι ολοκληρωτικό. Δεν είναι φωτισμένο. Δεν το έχουν όπως αρμόζει σαν τέτοιο ναό. Δηλαδή το άλλο πίσω μου. Το άλλο πίσω μου είναι πιο φροντισμένο. Πιο φανταχτερό. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ακριβώς απέναντι από την Αγία Σοφιά έχει πολλά roof restaurant. Έχει 2-3 εκεί πάνω, άλλα πόσα από εδώ και άλλα πόσα που είδα φεύγοντας. Με θέα και το τζαμί από εδώ και την Αγία Σοφιά. Εντάξει, το μέρος είναι απίστευτο, είναι πεντακάθαρο, είναι φροντισμένο. Δεν πετύχαμε το συντριβάνι δυστυχώς, έχει πάρα πολύ αστυνομία. Μπορεί λίγο το βράδυ να ερημώνει, αυτό το σημείο τουλάχιστον, αλλά είναι γεμάτο αστυνομία. Με όλα αυτά τα μαγαζιά. Αμέ, μπορούμε. Με όλα αυτά τα μαγαζιά και όλους αυτούς τους πεζόδρομους, νιώθω ότι βρίσκομαι κάπου σε. Ξέρω εγώ. Σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Σίγουρα αυτό το σημείο της Κωνσταντινούπολης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ακριβά αυτοκίνητα, πολύ φωτισμένα πράγματα, μαγαζιά παντού. Ζωή δεν έχει, είναι η αλήθεια. Δεν έχει τουρισμό αυτή τη στιγμή. Αλλά πραγματικά δηλαδή νιώθεις ότι είσαι κάπου στην Ευρώπη. Κάπου σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Το διπορικό συνεχίζεται στην Κωνσταντινούπολη. Μάλλον βγήκαμε ακριβώς αριστερά από το τζαμί. Εδώ όμως είναι λίγο νέκρα, έχει πολλά μαγαζιά, αλλά δεν είναι κάθε κανείς. Από εδώ δεν νομίζω ότι ανεβαίνουμε, πάντως έχει φοβερό παζάρι από εκεί για τις πρωινές ώρες. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε εκεί πίσω. Εκεί πρέπει να το πάρει. Ναι, καλύτερα να πάμε προς τα πίσω. Τέλος από εδώ, πάμε να βρούμε κανένα ναργιλέ να κάνουμε, κανένα ωραίο τουρκικό ναργιλέ. Παρ' όλα αυτά, ο ναργιλές δεν είναι τουρκικός, είναι αραβικός, από ό,τι έχω μάθει. Αλλά πάμε να δούμε το πρώτο στα κάτω. Αχ, ευτύχη. Αγκάθις ευτύχη. Μπροστά μου το Μουσείο της Αγίας Σοφίας. Φυσικά αυτή την ώρα δεν έχει κανένα νόημα να είμαστε εδώ. Αλλά το βράδυ Κωνσταντινούπολη φωτίζεται υπέροχα. Φωτίζεται λίγο πολύ σαν τη Βιέννη. Δηλαδή, αυτός ο κίτρινος φωτισμός που έχουμε επιλέξει αυτή την πόλη είναι απίστευτος. Φλατ, πόλη, επίπεδη εντελώς. Εδώ έχει λίγο κόσμο. Είναι πολύ άνετη να την περπατήσεις. Πραγματικά είναι πολύ άνετη. Εντάξει, έχει κόψει και λίγο αέρας. Ρε παιδιά, είναι επιβλητικό. Είναι επιβλητικό, είναι απίστευτο. Έχει κάτσει και το κόκκινο σύννεφο από πάνω. Αύριο, αν δεν χιονίσει, τυχεροί θα είμαστε. End of the street λέει 10 μέτρα. Πάμε όπου να είναι. Πάμε προς το εδώ. Σαλάμ αλέκουμ. Εδώ είμαστε. Μόνοι μας. Όπου διάλεξε το πιο παραδοσιακό μαγαζί στην Τουρκία. Αυτό το τραγούδι θα χρησιμοποιούσα για αυτό το vlog, αλλά με προλάβανε.
Πάμε στο άλλο που μου είπες. Το Χαρμάνι. Όπως καταλάβατε, ψάχνουμε να βρούμε έναν ρεγιλέ. Βρήκαμε το καλύτερο, λέγεται Χαρμάνι. Για να μην μείνουμε χαρμάνια, ρε παιδί μου. 3.000 αξιολογήσεις, 0 κόσμο. Καλό. Μπορεί να είχε πάνω τα ράτσα. Εδώ αυτό. Αυτό δεν είχε. Το άλλο έχει τα ράτσα. Δεν μπήκε πάνω. Το άλλο έχει πάνω τα ράτσα. Πάμε πάνω τα ράτσα. Πάλι τουριστικά. Πάλι τουριστικά. Με το πάλι θύματα. Τα ράτσα. Hello there. Hello. How we go upstairs? Right. Yep, thank you. Μυρίζει καπνός, είναι φοβερά. Mm-hmm. Είναι φοβερά, μυρίζει καπνός. Μυρίζει. Καπνός. Θα σύνουμε σε σούντρι, ε. Μαγαζάρα για το φίλο το Σταύρο είναι εδώ πέρα. Σταύρο, δεν σε ξεχάσω. Αύριο που θα πάω στο Κρίνα Παζάρ θα βρω καπνό και σου πάρω. Για να δούμε μόνοι μας. Πόσο ψηλά είναι τα ράτσα, παιδιά. Hello. Hello. Oh, thank you so much. Excellent. That's for though. That's for though. Θα ήθελα να είμαστε στο δρόμο κάτω. Τι σ' αρέσει? Δεν ξέρω. Θα πνιγούμε λίγο στην κάπνα εδώ πέρα. Ναι. Πάμε δρόμο. Ναι. Πάμε δρόμο. Ναι. Τι? Πρέπει να πάμε πολύ κάτω. Όχι. Yep. Yeah, it's excellent. Yes, thank you. Thank you so much. Ναι, έλα πήγαινε. Πάλι στα τουριστικά. Τουρκιστή, είναι να το. Ένα τσαβέκι. Και να πάρουμε και ένα ριγλέ. Ναι. Τι γεύση. Δεν ξέρω. Θέλω να το δω. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω επιτέλους αυτό το καυτερό τουρκικό τσάι. Ναι, έχει μια ζάχαρη εκεί. Δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται. Έχει ζάχαρη. Λοιπόν, το καλύτερο πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε στην Τουρκία είναι να γνωρίσουμε τον Χουσέιν. Εντάξει. Γι' αυτόν ήρθαμε. Το 50% του ταξιδιού είναι ο Χουσέιν. Δεύτερον, ο Χουσέιν βοήθησε πάρα πολύ στο να βρούμε αξιόλογα μέρη στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως και ο φίλος ο Μοχάμεντ, αλλά και ο φίλος ο Μπάρις Καν. Καλά το είπα. Εξαιρετικά παιδιά, φοβεροί χαρακτήρες. Έχουμε ανταλλάξει ένα τσουβάλι μηνύματα εδώ πέρα. Είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν, πάντα πολύ πρόθυμοι φιλόξενοι. Να δώσουν. Πολύ φιλόξενοι. Μας έχουν βοηθήσει ακόμα και να βρούμε καραβάκι για να πάμε την Παρασκευή στην Πούρσα. Γιατί βεβαίως θα υπάρχει και part 2 που θα είναι στην Πούρσα. Χουσέιν, βασίζομαι σε σένα. Lean on me, λες εδώ πέρα. Οπότε θέλω χαμάμ πρωινό. Θέλω να με πλακώσουν στο ξύλο οι Τουρκαλάδες, να με βάλουν κάτω, να με σαπίσουν για να με τρίβουν, να με ξύνουν, να με κάνουν. Μετά θέλω να πάω να ψωνίσω για τη γυναίκα μου ένα ωραίο κασμιρένιο, όχι μαϊμού, κάτι για το λαιμό της τέλος πάντων. Και θέλω να με πάω στο μαγαζί που έχει καραγκιόζι. Ναι, ένα ξαδεφάκι μου περιμένει να του φέρω καραγκιόζι. Πρόσεχε, είναι για αυτός μεγάλος καράκι. Αλλά όχι, είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά έχει μια πόρωση με αυτό το πράγμα. Και εγώ είχα μικρός. Οπότε... Καλά, ας το τα πούμε από κοντά.